Έχουμε ένα βίντεο με πολύ, πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Να δούμε πρώτα απ' όλα ένα κομμάτι μιας συνέντευξης. Μήπως είμαστε έτοιμοι να δούμε το βίντεο με την... Γιατί υπάρχει μια μαρτυρία με τη σπιτονικοκυρά. Αυτή την περιβόητη σπιτονικοκυρά. Ας παρακολουθήσουμε όμως πρώτα κάτι άλλο. Μια ακόμα μαρτυρία που μας έδωσε μια φίλη της μητέρας των παιδιών. Έχουμε γυρίσει αυτή την υπόθεση. Θυμίζω ότι έχουμε πάρει και τις ιστολογικές για την Τζορτζίνα. Δεν έχουμε ακόμα κάτι συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή απτό. Χρειάζονται και άλλες έρευνες. Η ιστορία που θα ακούσετε έχει να κάνει με μια συνέντευξη. Μια συνέντευξη που έδωσε η μητέρα των παιδιών μετά το θάνατο του πρώτου παιδιού. Η συνέντευξη αυτή ήταν ακριβώς για αυτό το δραματικό γεγονός. Η γυναίκα που θα ακούσετε περιγράφει πώς η ίδια μαζί με τη μητέρα και με αρκετούς ακόμα σε ένα καφενείο είδαν τη συνέντευξη και τι ήταν αυτό που τους έκανε όλους να το σχολιάσουν. Μαθαίνω ότι έφυγε η Μαλένα. Εντάξει, πραγματικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν είχαν δώσει σαν οικογένεια. Ήταν όντως πολύ δεμένοι. Φαινόντουσαν και στον κόσμο αγαπημένοι. Πήγαινε τα παιδιά της στην παιδική χαρά συνέχεια για να παίξουν. Είχαμε συναντηθεί και εμείς με την κόρη μου επίσης να παίξουν τα παιδιά στην παιδική χαρά. Ήταν πολύ όμορφη η εικόνα. Οπότε όταν το μάθαμε αυτό, εντάξει, πραγματικά τρελαθήκαμε όλοι στην Πάτρα. Τη μέρα εκείνη λοιπόν, όταν γύρισαν από Αθήνα, δεν είχε ταφεί ακόμα το παιδί, αλλά γύρισαν από Αθήνα, πήγα στο σπίτι της. Και να τη λυπηθώ πριν την ταφή, έτσι. Και τι έγινε, δεν είδα αυτό που περίμενε κανείς. Ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη. Όλοι γύρω της ήμασταν παγωμένοι και κλαίγαμε. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες ήταν ζωντανοί νεκροί και η ίδια ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη. Δηλαδή μας έλεγε να μην το πάθει άλλο παιδί. Εντάξει, τώρα εγώ μάνα είμαι. Χτυπάω ξύλο, μου πάθουν κάτι τα παιδιά μου. Εκείνη την ώρα σκοτίστηκα πολύ ψυχρά και πολύ. Δηλαδή, κάπως εκείνη την ώρα περιμένεις έναν πολύ εγωιστή άνθρωπο να τον νοιάζει μόνο πόνος του. Το μόνο που έλεγε και ξαναέλεγε είναι ότι αν με είχαν αφήσει εμένα μέσα, θα την είχα σώσει. Γιατί προφανώς τη βγάλανε έξω. Όταν ξεκίνησε η κάρπα, τη βγάλανε έξω από το δωμάτιο. Και έλεγε συνέχεια ότι αν με είχαν αφήσει εμένα μέσα, θα την είχα σώσει. Και της έλεγε ο μάνος, την παρηγορούσε και της έλεγε: σε παρακαλώ, της λέει, μη σκέφτεσαι, έτσι έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες. Την ίδια μέρα είχε δώσει συνέντευξη στη Ζήνα. Και μας ζήτησε να πάμε στο καφέ που είναι δίπλα από το σπίτι της για να την ακούσουμε. Πάμε όλοι στο καφέ, παππούδες, χιλιάδες και τα σχετικά, προσπαθούσαμε να την παρηγορήσουμε, αλλά στην πραγματικότητα αυτή παρηγορούσε εμάς κάπως. Και πιάνω τον Μάνο και του λέω: Μάνο, του λέω, με ανησυχεί η συμπεριφορά της Ρούβλας. Και μου λέει ο Μάνος: και εμένα με ανησυχεί, γιατί δεν έχει ξεσπάσει ακόμα. Φοβάμαι, μου λέει, ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει γίνει. Και του λέω: μήπως πρέπει να επισκεφτείτε κάποιον ειδικό. Και μου λέει: το έχω στο νου μου. Ούτως ή άλλως, λέει, μας πρότειναν και από το Ρίο, το νοσοκομείο, και από το Ελπίδα, μας πρότειναν ψυχολογική υποστήριξη. Οπότε μου λέει: το έχω στο νου μου. Αν δω ότι δεν ξεσπάει, θα συμβουλευτούμε ειδικό. Τη το είχαν πει από την πρώτη στιγμή για να διαχειριστεί το θάνατο της Μαλένας. Ήταν τη μέρα που γυρίσανε από Αθήνα. Το παιδί ήταν ακόμα στο νεκροτομείο, σκέψου. Να σου πω πολύ ψυχρά. Όταν σε η στιγμή τη συνέντευξη ζήτησε να δυναμώσουν την τηλεόραση για να ακούσουμε τι έγινε. Ο Μάνος ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικός μαζί της. Πάρα πολύ. Να σου πω ότι γύρισα σπίτι μου, ας πούμε, και είπα στον άντρα μου: ο Θεός να με συγχωρέσει, κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, δεν μπορούσα να φανταστώ τι δεν πάει καλά, τι θα μπορούσε να σημαίνει όλα αυτά. Έχω πολύ εικόνα τη γιαγιά, τη μαμά της δηλαδή, η οποία πραγματικά κάθε φορά που την έβλεπα έφασα τα κλάματα κι εγώ. Η γυναίκα δεν ένιωθε, ήταν σαν ζόμπι, δεν μπορούσε να φανταστεί. Και οι γονείς του Μάνου. Και ο Μάνος. Απλά ο Μάνος, νομίζω, εκείνη την ώρα μου έδινε την αίσθηση ότι προσπαθεί λίγο να κρατηθεί για τη Ρούλα και φυσικά για την Τζορτζίνα. Κάθε τέτοια ιστορία, κάθε τέτοια διήγηση, φίλες και φίλοι, μπορεί να κάνει τα ερωτηματικά ακόμα μεγαλύτερα. Μπορεί να λύνει απορίες σε άλλους. Σίγουρα δεν μπορεί ούτε να δικάσει, ούτε να καταδικάσει, ούτε και να αθώσει. Είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Ο Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών, ο κ. Μαυροϊδάκος, είναι εδώ κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Μαυροϊδάκο. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγγελάτο.
Μην περιμένετε να μας πει, και θα ήταν και αφέλεια να τον ρωτήσω αν έχουμε αποτέλεσμα, αν θα, αν θα γίνουν συλλήψεις όλα αυτά που ακούμε. Σας είπα τη γνώμη ότι αν θα φτάναμε ποτέ σε ποινικό ενδιαφέροντος απόλυξη της υπόθεσης, σίγουρα αυτό θέλει καιρό. Δηλαδή αυτά που ακούγαμε το λέμε τώρα από προχτές. Αύριο οι συλλήψεις, σήμερα το βράδυ θα κάνουν συλλήψεις. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όποιος τα λέει απλά δεν έχει κάνει ρεπορτάζ, δεν ξέρει, δεν έχει καταλάβει. Ερχόμαστε κι εμείς, κι εγώ σαν συνδικαλιστής, σε δύσκολη θέση. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι των εργαζομένων. Όταν δείτε τον εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που θα αναγγείλει ή όχι συλλήψεις, τότε θα καταλήξουμε. Αλλά εγώ προσωπικά βγαίνω για να δείξω την εικόνα της αστυνομίας, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι αξιωματικοί υπό την καθοδήγηση του κ. Τζεφέρη, τη Διευθυντή Ασφαλείας Αττικής από το Ανθρωποκτονιών, που κάνουν τιτάνια προσπάθεια, όπως κάνανε και με την υπόθεση της Caroline, που θυμάστε και τότε. Πιέζαν τα μέσα και καλά κάνετε, δεν το λέω αποκλειστικά για σας. Όλα τα μέσα πιέζανε, λέγανε αργή αστυνομία, δεν θα βρουν τι έχει γίνει εκεί. Αφήσανε το χρόνο και όταν την κατάλληλη στιγμή, είδατε, ο Αναγνωστόπουλος ομολόγησε σε 5 λεπτά. Αλλά κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια τώρα, επειδή το ξέρετε γιατί είστε συνδικαλιστής έμπειρος και καλός συνδικαλιστής. Πάντα και ο ρόλος της κοινωνίας και των δημοσιογράφων είναι πια και αυτοί να ασκούν μια πίεση απαντήσεων, όχι πίεση συλλήψεων. Γιατί σωστά, το να συλλάβεις έναν άνθρωπο το πιο εύκολο πράγμα είναι. Πήγαινε να τον συλλάβεις. Αν υπάρχει στοιχείο σε βάρος του, προφανώς θα αντιμετωπίσεις και την ποινή που του πρέπει. Αν δεν υπάρχει και ένοχος να είναι, ελεύθερος θα μείνει. Άρα όλη αυτή η βιασύνη δεν έχει νόημα. Να σταθώ λίγο σε αυτό πρέπει, που είπατε. Πρέπει να ξέρετε, 10 δευτερόλεπτα, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας θα κάνουν τη δουλειά τους εάν υπάρχει, το τονίζω, εάν υπάρχει εγκληματική ενέργεια σε αυτή την περίπτωση, στο θάνατο των τριών παιδιών, στον ευνίδιο θάνατο των τριών παιδιών από την Πάτρα, να είστε σίγουροι ότι θα έχουν τον τρόπο να οδηγήσουν σιδεροδέσμοι αυτά τα πρόσωπα στη δικαιοσύνη. Πιάνομαι από αυτό που λέτε. Γιατί να σας πω κάτι, μία συζήτηση είναι ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο γενετικό ή άλλο πρόβλημα ιατρικό. Okay, να το μάθουμε για να μην το αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Μπορεί το άλλο σκέλος λέει να είναι κάτι ποινικό. Και εκεί μπαίνει πάλι η κουβέντα στο «Μα βρε παιδάκι μου, και αν πια τα στοιχεία έχουν χαθεί, γιατί για το πρώτο παιδί, το δεύτερο πέρασαν χρόνια, γιατί μπορεί να είναι μια καλά στημένη υπόθεση». Δεν μπορεί ποτέ κανείς να αποκλείσει ότι μπορεί να μην βρεθούν τα επαρκή στοιχεία. Μπορεί να υπάρχουν και ενδείξεις, αλλά όχι επαρκή στοιχεία. Αν υπάρχει ένοχος, με κεφαλαίο αν, να αντιμετωπίσει. Σωστά. Σωστά. Αλλά πρέπει να ξέρετε, και εσείς τόσα χρόνια είστε πολύ έμπειρος, ότι η αστυνομική έρευνα έχει τον τρόπο, υπάρχει αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη και υπάρχει τρόπος και με ειδική μεθοδολογία που χρησιμοποιούν έμπειροι αξιωματικοί που την κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, μένω σε αυτό το σημείο, που μπορούν να σκιαγραφίσουν και χαρακτήρες, ναι, και το προφίλ του κάθε υπόπτου, εάν υπάρχει, σας το ξαναλέω, εγκληματική ενέργεια. Εάν υπάρχει εγκληματική ενέργεια, η αστυνομική έρευνα, βοηθούμενη βέβαια από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής παράλληλης έρευνας που γίνεται από την άτυπη ομάδα του κύριου, με επικεφαλής τον κύριο Καρακούκη, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Καρακούκης έχει τη μάλλον. Καρακούκη, ναι. θα βοηθηθούν, αλλά... Και πολλές φορές, μην ξεχνάτε κύριε Βαγγελάτο, ότι έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και κάποιοι από αυτούς έχουν ομολογήσει κιόλας με πολλά, πολύ λίγα στοιχεία για εγκλήματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Ναι. Να ρωτήσω ένα τελευταίο. Ξέρουμε ότι οι αστυνομικοί που ψάχνουν αυτή την υπόθεση είναι νομίζω περίπου η ίδια ομάδα με εκείνη που εξεχνίασε τα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Ακούμε ότι από την πλευρά της αστυνομίας έχει ήδη αρχίσει να σχηματίζεται μια εικόνα. Δηλαδή, οι αστυνομικοί δεν είναι στα τυφλά και εμπειρότατοι είναι, αφού μιλάμε για τους συγκεκριμένους. Είναι όντως έτσι, κύριε Μαυροϊδάκο? Υπάρχει δηλαδή κάποια πρώτη, ας πούμε, προσέγγιση? Η προσωπική μου άποψη, αποκλειστικά η προσωπική μου άποψη, είναι ότι οι αξιωματικοί που ασχολούνται με αυτή την υπόθεση έχουν μια εικόνα για το εάν ή όχι υπάρχει εγκληματική ενέργεια και έχουν και τον τρόπο, μην βιάζεστε πολύ. Μην βιάζεστε. Έχουν τον τρόπο να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Είτε αν έχει γίνει εγκληματική ενέργεια ή όχι. Η αστυνομία θα το αποδείξει αυτό και με ελάχιστες ενδείξεις. Κύριε Μαυροϊδάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών. I could just die anymore.
Είναι στο χέρι μας. Εμβολιαζόμαστε. Κλείσε το δικό σου ραντεβού ζωής στο εμβόλιο.gov.gr.